Κινητήρας μετά τις 8.000 στροφές μαστιγώνει τα 165 άλογα του. Και τα κάνει να επιταχύνουν όλη τους την ενέργεια. Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Δημήτρης και αυτό είναι το Moto Action. Καλώς ήρθατε στο κανάλι. Σήμερα όπως μπορείτε να δείτε έχουμε ένα ιδιαίτερο test ride με μια μοτοσυκλέτα την οποία περίμενα πολύ καιρό να την οδηγήσω. Είχα οδηγήσει το προηγούμενο μοντέλο, το οποίο μου είχε αρέσει ιδιαίτερα πολύ, ίσως να είναι και αγαπημένη μου μοτοσυκλέτα, και σήμερα θα οδηγήσουμε το καινούριο. Μιλάμε φυσικά για την BMW S1000XR. Είναι η πρόταση της BMW στην κατηγορία των Street Adventures στα 1000 κυβικά. Ωραία, πήραμε μία ιδέα, θα σας δείξω στατικά πλάνα και αργότερα και πάμε να την οδηγήσουμε. Λοιπόν, πρώτο πράγμα, όπως όλα τα καινούργια τα μοντέλα της BMW, και αυτό είναι κύλες, δηλαδή σύστημα κίνησης χωρίς να έχεις το κλειδί στη μίζα. Το κλειδάκι αυτή τη στιγμή το έχω εδώ μέσα, όπως μπορείτε να δείτε, να το κλειδάκι, σε αυτή την ωραία φεκούλα και βάζουμε μπρος. Εδώ πέρα, όπως μπορούμε να δούμε πλέον, και οι μοτοσυκλέτες της BMW χρησιμοποιούν την ίδια φιλοσοφία όπως και τα αυτοκίνητα. Όταν είναι κρύος ο κινητήρας, ο κόφτης των στροφών πέφτει για αποτροπή κάποιας πιθανής βλάβης, καθώς ο κινητήρας δεν είναι έτοιμος και ζεστός. Δεν έχει έρθει δηλαδή σε θερμοκρασία λειτουργίας. Και όσο φυσικά ζεσταίνεται το μοτέρ, τόσο ανεβαίνει και η κόκκινη περιοχή εδώ πέρα δηλαδή. Σταδιακά θα παρατηρήσουμε ότι ανεβαίνει. Και ξεκινάμε την οδήγηση. Αρχικές εντυπώσεις. Ο κινητήρας είναι σχεδόν αθόρυβος. Συγκριτικά δηλαδή και με το προηγούμενο μοντέλο, έχει ηρεμήσει. Έχει ηρεμήσει η χρειά του και δεν είναι πλέον τόσο μπάσα. Γενικότερα είναι πιο πολιτισμένο από τον προκάτοχό του. Αρχικά θέλω να σας κάνω μια εισαγωγή. Τι είναι το BMW S1000XR? Λοιπόν, όταν η BMW είχε βγάλει αρχικά την Super Sport μοτοσυκλέτα της, το Superbike δηλαδή, το S1000RR, αποφάσισε, όπως ήταν και λογικό, να βγάλει και μία γυμνή, όπως και έκανε, η οποία ήταν η S1000R. Φυσικά υπήρχαν κάποιες τροποποιήσεις στο μοτέρ, έτσι ώστε να αποκτήσει πιο πολύ ροπή στις χαμηλές στροφές και γενικότερα ο κινητήρας να έχει πιο χρήσιμη δύναμη, την οποία να μπορείς να εφαρμόσεις σε συνθήκες δρόμου και όχι μόνο σε πίστα. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η ιστορία αυτού του μοτέρ. Κάποια στιγμή, εντελώς πειραματικά, οι άνθρωποι της BMW εφάρμοσαν το συγκεκριμένο κινητήρα, το S1000R, του γυμνού δηλαδή μοντέλου, σε σκάφος on-off, adventure, πείτε το όπως θέλετε. Και έτσι γεννήθηκε το S1000XR, το οποίο ουσιαστικά η BMW ήθελε να κάνει ένα πείραμα και ευτυχώς το έκανε, και δημιουργήθηκε αυτή η μηχανή πολέμου, εννοώ η τουριστική μηχανή, η οποία χάρισε χαμόγελα και ήταν τόσο καλή που έκανε τους πάντες να συζητάνε για αυτήν. Ερχόμαστε στο 2020 και πλέον η BMW
έχει βγάλει το νέο μοντέλο, το οποίο οδηγάμε αυτή τη στιγμή, το οποίο εφοδιάζεται με τον νέο κινητήρα του καινούριου S1000R, και φυσικά έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις για να πάρει ροπή στις χαμηλές τροφές και για να γίνει πιο πολιτισμένος. Βέβαια δεν χρησιμοποιεί την τεχνολογία Shift Cam, το οποίο ουσιαστικά είναι η πατέντα της και προσομοιώνει ένα σύστημα μεταβλητού χρονισμού βαλβίδων. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήταν απαραίτητο βέβαια να το εφαρμόσει κιόλας. Ο κινητήρας βγάζει κάποιους κραδασμούς, όχι ενοχλητικούς. Αυτό ήταν ένα σημείο που και στο προηγούμενο μοντέλο είχε ενοχλήσει μερικούς. Εδώ πέρα η BMW ισχυρίζεται ότι τους έχει μειώσει κι άλλο. Θα έλεγα ότι είναι στα ίδια περίπου. Εντάξει, είναι σε ένα normal επίπεδο. Αυτό που ήθελε να πετύχει η BMW με το νέο S1000R είναι ουσιαστικά να το κάνει λίγο πιο φιλικό προς τον αναβάτη. Λίγο πιο τουριστικής προσέγγισης, πιο άνετο. Και πιστεύω πως, μέχρι στιγμής όσο το οδηγάω δηλαδή, πιστεύω πως είναι σε καλό δρόμο. Το προηγούμενο μοντέλο φορούσε αναρτήσεις ηλεκτρονικές της Sachs. Αυτό πλέον φοράει τη Marzocchi. Και αυτές είναι πλήρως ρυθμιζόμενες ηλεκτρονικά. Τώρα κάποια διαφορά μέχρι στιγμής δεν έχω παρατηρήσει στην οδική συμπεριφορά. Πάνω κάτω είναι στα ίδια. Πάμε λίγο να το ανοίξουμε. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο εντοπίζεις κάποιες διαφορές. Ο κινητήρας πλέον είναι λίγο πιο ήπιος. Η BMW ισχυρίζεται ότι τον έχει κάνει πιο δυνατό, ασχέτως άμα αποδίδει τα ίδια άλογα, 165 με το προηγούμενο. Εντάξει, σούζες είναι παιχνιδάκι όπως μπορείτε να καταλάβετε. Φρενάρες. Θα ξεκινήσω με την απόκριση του γκαζιού. Είναι ομαλή. Εγώ προσωπικά προτιμώ την απόκριση από το προηγούμενο μοντέλο. Ήταν δηλαδή λίγο πιο aggressive, πιο επιθετική. Αυτή ειδικά στις χαμηλές στροφές δεν είναι τόσο crisp που λένε και οι Άγγλοι. Δεν είναι τόσο έντονη. Είναι λίγο σαν να είναι πιο λιθαργική, θα έλεγα. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι έχει χάσει ροπή και στις χαμηλές στροφές. Και από εδώ από τις 4 κάτι αρχίζει να γίνεται, σε αντίθεση με το προηγούμενο μοντέλο που από ροπές ήταν σχεδόν στα ίδια με το Tiger. Γενικότερα ο κινητήρας έχει ηρεμήσει πολύ και ο ήχος του πλέον δεν βγάζει αυτή την ανατριχύλα που έβγαζε το προηγούμενο μοντέλο, το οποίο μετά τις 5.000 στροφές γινόταν ένα ουρλιαχτό που πραγματικά σε έκανε να ανατριχιάσεις. Τώρα εδώ μιλάμε για μια πιο πολιτισμένη εφαρμογή, βέβαια είναι και τα Euro στη μέση, οι προδιαγραφές. Έχει μερέψει δηλαδή, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχει δύναμη πλέον. Φυσικά και έχει και πολύ δύναμη, την οποία αρχίζει να τα καταλαβαίνεις από τις μεσαίες στροφές και φυσικά στις ψηλές κορυφώνεται. Λοιπόν, τα φρένα του είναι κυριολεκτικά φανταστικά. Φοβερή αίσθηση από τη μανέτα και το μπροστινό σύστημα. Το ABS λειτουργεί σωστά. Αν και μπορείς να το ρυθμίσεις εσύ την παρεμβατικότητά του, από ό,τι έψαξα πριν στο μενού, έχει πολλές ρυθμίσεις. Δηλαδή να το ρυθμίσεις για βροχή, για δρόμο, για σπόρο οδήγηση, να το απενεργοποιήσεις. Να απενεργοποιήσεις το ABS από τον πίσω τροχό. Οπότε δεν θα σταθώ ιδιαίτερα στην λειτουργία του, η οποία όπως σας είπα είναι πάρα πολύ καλή, διότι ο καθένας μπορεί να την προσαρμόσει στο προσωπικό του γούστο. Προστασία από αέρα είναι καλή, είναι πολύ καλή, δεν είναι κορυφαία, αλλά παρόλα αυτά θα σε καλύψει και φυσικά κάνει και για ταξίδια, εννοείται δεν το συζητάμε καν αυτό.
τώρα σαν οδική συμπεριφορά δεν θα σας πω ότι είδα ιδιαίτερα μεγάλη διαφορά με τον προηγούμενο, πάνω κάτω στα ίδια είναι. Έχει πολύ καλό τερμίν, φυσικά είναι σταθερότατο. Γενικότερα η μηχανή θέλει να στρίψει. Το Sassman έχει πάρα πολύ θετικές αλλαγές και είναι μαλακό σε λειτουργία. Και φυσικά έχει και quick shifter, το οποίο είναι auto blipper και λειτουργεί σχεδόν αψεγάδιαστα. Το τιμόνι το έχουν μαζέψει λίγο, το έχουν κάνει δηλαδή λίγο πιο στενό, έτσι ώστε τα χέρια να μην είναι ιδιαίτερα ανοιχτά και να μαζεύεται αέρα στο στήθος του αναβάτη. Τη σέλα την έχουν αλλάξει, την έχουν κάνει πλέον πιο σκαυτή θα έλεγα, βασικά είναι σαν να κάθεσαι σε καρεκλάκι εντός εισαγωγικών, σαν να κάθεσαι σε καρεκλάκι γηπέδου. Θα σας δείξω και σε λίγο βέβαια, το οποίο είναι πολύ καλό, άνετο, αλλά όταν είσαι στατικός, δηλαδή με τα πόδια κάτω, σε δυσκολεύει λίγο στο να πατήσεις, συγκριτικά με το αν δεν υπήρχε αυτή η καινοτομία θα έλεγα. Και επίσης, άμα θέλεις να τοποθετήσεις το σώμα σου μέσα στη στροφή για πιο επιθετική οδήγηση, σε δυσκολεύει αυτό. Οπα, κόκκινο. Ωραίο φρένο. Πολύ καλό. Οπ, και από ό,τι βλέπω, ενεργοποιήθηκαν και τα αλάρμ. Σε περίπτωση δηλαδή φρεναρίσματος πανικού, ενεργοποιούνται και τα αλάρμ αυτόματα. Θα σας δείξω σε λίγο και το πίσω το φανάρι πώς λειτουργεί. Μάλλον πλέον δεν υπάρχει πίσω φανάρι. 4.000 στροφές έχουμε, 97 χιλιόμετρα. Η BMW έχει μακρύνει το Sassman, παρόλα αυτά δεν είναι ιδιαίτερα μακριά και πάλι. Είναι έτσι ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερη άνεση στο ταξίδι και καλύτερη οικονομία κατ' επέκταση. Τα φρένα του είναι εκπληκτικά. Έχουν φοβερό δάκωμα, δεν κουράζονται, τουλάχιστον σε συνθήκες δρόμου. Δεν θα καταλάβετε κόπωση, έχουν σχεδόν την ίδια απόδοση πάντα. Έχουν πάρα πολύ καλή απόκριση. Και αδιαμφισβήτητα θα έλεγα είναι ίσως τα καλύτερα φρένα στην συγκεκριμένη κατηγορία. Στο σημείο αυτό να πω ότι πλέον δεν φοράει Brembo, φοράει φρένα της εταιρείας Case και περίμενα να μην είναι τόσο καλά, αλλά εξακολουθούν να είναι το ίδιο καλά με τα Brembo του προηγούμενου μοντέλου και για να μην σας πω και καλύτερα. Λοιπόν, ο ρυθμός επιτάχυνσης μεταμορφώνεται από τις 9.000 στροφές και πάνω, χωρίς να υπάρχει κάποιο σκαλοπάτι ιδιαίτερα έντονο που θα χαλάσει την ισορροπία της μοτοσυκλέτας. Όπως σας είπα πριν, είναι γραμμικός ο κινητήρας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι για να καταλάβεις αυτή τη δύναμη πρέπει να τον στροφάρεις τον κινητήρα. Εντάξει, με πρώτη δεν το συζητάμε, από τις 8.000 στροφές και πάνω δεν μαζεύεται. Αλλά τις υπόλοιπες ταχύτητες είναι ομαλό και δεν... Εντάξει, δεν θα έλεγα ότι κάνει και για το λιγότερο επιραναβάτη, αλλά δεν θα το τρομάξει, πιστεύω. Εντάξει, η ροπή του δεν έχει καμία σχέση με το δικύλινδρο το GS, εκείνο είναι τέρας ροπής, καμία σχέση. Ο συμπλέκτης της συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα είναι τόσο ελαφρύς που ουσιαστικά δεν καταλαβαίνεις ότι το χρησιμοποιείς και έχει πολύ καλή αίσθηση και φυσικά όπως σας είπα έχει ένα πολύ καλό quick shifter το οποίο λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Μετά από κάποια ώρα παρατηρώ ότι η σέλα αρχίζει και με κουράζει λίγο στη μέση. Δεν ξέρω, η BMW να μην έκανε σωστή κίνηση, αλλά όλα είναι στο πλαίσιο ενός πειράματος, όπως και η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα. Άλλα πειράματα έχουν ανέλπιστα καλά αποτελέσματα και άλλα όχι τόσο πολύ. Στα πολλά χιλιόμετρα θα παρατηρήσει ένα πολύ μικρό οσκίνισμα στο τιμόνι. Πολύ μικρό. Όχι κάτω ανησυχητικό, αλλά υπάρχει ένα πολύ μικρό. Βέβαια είναι και λογικό. Είναι μια όρθια μηχανή με μεγάλες διαδρομές ανάρτησης. Βέβαια παρόλα αυτά εξοπλίζεται και με σταμπιλιζατέρ, το οποίο ουσιαστικά θα αποτρέψει
κάποια επικίνδυνα σενάρια να λάβουν χώρα. Επίσης, σχετικά με τους κραδασμούς, ναι, όντως υπάρχουν μερικοί. Και όλα αυτά εννοείται ότι όσο πιο πολύ ώρα την οδηγάς τη μοτοσυκλέτα, τόσο πιο πολύ τα νιώθεις, τα καταλαβαίνεις. Αλλά δεν είναι κάτι αποτρεπτικό από την αγορά της συγκεκριμένης μοτοσυκλέτας. Στο σημείο αυτό θέλω να κάνουμε κάποια στατικά πλάνα, να σας δείξω λίγο 5 πραγματάκια. Ένα αρνητικό είναι ότι όταν πας να κατεβάσεις τον πλαγιοστάτη, το πόδι σου ανεπαίσθητα πηγαίνει και στον κεντρικό. Τι εννοώ, ότι όταν αυτός είναι διπλωμένος πάνω, έρχεται και είναι σε κοντινή θέση με τον κεντρικό. Οπότε αυτό χρειάζεται λίγο χρόνο εκμάθησης. Αυτή είναι λοιπόν. Φώτα LED παντού, μην λέμε συνέχεια τα ίδια. Για πολλούς συγκεκριμένη εμφάνιση, σε άλλους τους αρέσει, σε άλλους όχι. Αυτό είναι υποκειμενικό θέμα, δεν θέλω να κάτσω να το σχολιάσω. Λοιπόν, όπως σας έλεγα πριν, το πίσω φανάρι πλέον δεν υπάρχει και λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή τα flash λειτουργούν και σαν φώτα θέσης, και σαν φώτα stop, αλλά και σαν flash alarm κτλ. Εμένα προσωπικά δεν μ' αρέσει ιδιαίτερα αυτό το πράγμα, αλλά εντάξει, η BMW αποφάσισε να ακολουθήσει αυτό το δρόμο και φυσικά για να το έκανε έχει πάρει και κάποιες εγκρίσεις. Quick shifter, εδώ πέρα όπως μπορείτε να δείτε. Η ανάρτηση όπως είπαμε είναι ηλεκτρονική της Marzocchi πλέον, προηγούμενη ήταν Sachs. Έντονο ρίχος μπροστά, επιθετικό. Σταμπιλιζατέρ εδώ πέρα. Και φυσικά οι φρενάρες της Hayes. Εξωτερικά γράφουν BMW, από τη μέσα μεριά γράφουν το όνομα της μάρκας, δεν πιάνει η κάμερα αυτή τη στιγμή. Σωληνάκι εννοείται υψηλής, μεταλλικό δηλαδή. Η δίσκη είναι της Brembo, όπως μπορώ να δω. Λοιπόν, πολύ σημαντικό είναι ότι το traction control από τη στιγμή που θα το απενεργοποιήσεις παραμένει απενεργοποιημένο. Ακόμα και να σβήσεις τη μοτοσυκλέτα, να την βάλεις δηλαδή στη θέση off, κρατάει την τελευταία ρύθμιση. Καλό αυτό. Λοιπόν, κάποια πράγματα σχετικά με την ποιότητα κατασκευής. Καταρχήν θέλω να τονίσω ότι η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα είναι μια ακριβή μοτοσυκλέτα. Έχει τιμή εκκίνησης κάπου στα 18.000 και με τα έξτρα μπορεί να φτάσει ακόμα και μέχρι τα 25. Οπότε όπως καταλαβαίνετε δεν είναι μια μοτοσυκλέτα φθηνή. Τώρα, όπως σας είπα και σε προηγούμενο test ride στο F900 XR, η BMW έχει αποφασίσει να χρησιμοποιήσει πολύ πλαστικό στις μοτοσυκλέτες. Δηλαδή όλο το ρεζερβουάρ καλύπτεται από πλαστικά μέρη. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι πλαστικό κακής ποιότητας, αλλά φυσικά δεν, ποιοτικά δεν μπορεί να αντικαταστήσει την αίσθηση μιας μεταλλικής επιφάνειας. Γενικά υπάρχει αρκετό πλαστικό. Βέβαια και στο προηγούμενο μοντέλο υπήρχε, αλλά κάποια σημεία μπορούσε να τα αντικαταστήσει με κομμάτια κάρμπον. Ωραία, και στο συγκεκριμένο γίνεται, υπάρχει το M-Packet, το οποίο αντικαθιστά κάποια κομμάτια, κάποια μέρη της μοτοσυκλέτας από πλαστικό σε κάρμπον, όπως είναι ο εμπρός λασποτήρας, το πλαϊνό φέρινγκ, αυτά εδώ δηλαδή αντικαθίστανται με κάρμπον, και ο πίσω λασποτήρας. Το συγκεκριμένο πακέτο κοστίζει 2.000. Οπότε για άλλους αξίζει, για άλλους δεν αξίζει. Είναι ουσιαστικά μια αισθητική παρέμβαση η οποία έχει κάποιο υψηλό κόστος. Εντάξει, βέβαια μιλάμε για κάρμπον, είναι ακριβό υλικό το ανθρακόνημα, όπως μπορείτε να καταλάβετε. Κάποιες λεπτομέρειες που μου αρέσουν είναι εδώ πέρα που αναγράφει S1000XR στο ρίγχος μπροστά και φυσικά στο τιμόνι. Εδώ πέρα. Τώρα η γενικότερη ποιότητα κρίνεται σε υψηλά επίπεδα. Ωραία, λίγο εδώ πέρα με τα joystick, με αυτά εδώ τα καινούργια τα συστήματα της BMW. Καλό είναι, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι κορυφαίο από άποψη αίσθησης.
Και το μενού είναι αρκετά περίπλοκο, θα έλεγα. Βέβαια, όσο το λειτουργείς, τόσο το μαθαίνεις, αλλά έχει ένα βαθμό περιπλοκότητας. Εδώ πέρα είναι η βάση για τις πλαϊνές βαλίτσες, οι οποίες πλέον είναι διακριτικές και έχουν αντικαταστήσει τις τετράγωνες βάσεις εδώ, τη σιδεριά τέλος πάντων που υπήρχε στο προηγούμενο μοντέλο και έδειχνε άσχημα. Η εξάτμιση, όπως μπορείτε να δείτε, είναι compact σε διαστάσεις. Βέβαια ο σωλήνας είναι φαρδής, η διάμετρός του είναι φαρδιά, δεν είναι μικρό σε διάμετρο, αλλά το τελικό του είναι compact. Πίσω διπίστων η δαγκάνα αποκρίνεται πάρα πολύ καλά. Ο καταλύτες έχει πολύ πράγμα, από ό,τι βλέπω. Ωραίο μηχανάκι, όμορφο, επιθετικό. Θα να ακούσουμε και λίγο τον ήχο από την εξάτμιση. Έχει έναν soft κόφτη, soft limiter. Κάνει δηλαδή ένα συνεχόμενο ήχο και δεν κάνει αυτά τα κοψίματα που έχει ένας κοινός κόφτης στροφών. Κάτω θα πατήσεις πολύ άνετα, δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα. Η θέση οδήγηση, όπως σας είπα, είναι χαμηλή. Ξέχασα να σας δείξω την θέση. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα είναι, όπως μπορείτε να δείτε, έχει ένα περίεργο ανάγλυφο σχήμα. Ωραία. Κάτσε να έρθω και από αυτή τη μεριά. Που αυτό εδώ το καθιστά, έχει κάποια τυχώματα δηλαδή. Έχει κάποια τυχώματα εδώ πέρα. Που αυτό το καθιστά λίγο πιο δύσκολο όταν είσαι με τα πόδια στο έδαφος ή όταν θέλεις να μετακινήσεις το σώμα σου στη μοτοσικλέτα για πιο επιθετική οδήγηση. Χαμηλές στροφές εδώ μέχρι τις 2,5 δεν έχει δύναμη, και δεν έχει γενικά καλή απόκριση. Προσωπικά αυτό που με κάνει περισσότερη εντύπωση από τα χαρακτηριστικά των επιδόσεων είναι περισσότερο τα φρένα παρά η επιτάχυνσή της. Φυσικά και η επιτάχυνσή της θα τη χαρακτήριζε κάποιος κεκτηνώδη και έχει αρκετή δύναμη. Αλλά τα φρένα είναι πραγματικά υποδειγματικά, έχουν απίστευτη δύναμη και λειτουργούν το ίδιο καλά ανεξαρτήτως χιλιόμετρων. Και μετά τα 200 λειτουργούν, δεν χάνουν ούτε σε δύναμη ούτε σε τίποτα. Να νιώθεις τα G της επιβράδυνσης. Έχω την εντύπωση ότι το quick shifter στο προηγούμενο μοντέλο λειτουργούσε πιο ομαλά. Αλλά και αυτό λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Ένα εύλογο ερώτημα για κάποιον είναι αν αξίζει να αντικαταστήσει το προηγούμενο μοντέλο με αυτό. Αυτό που θα πρότεινα είναι να το οδηγήσει, να το κάνει έτσι μια καλή βόλτα και μετά να κρίνει αν αξίζει η αναβάθμιση. Αναβάθμιση εισαγωγικά, έτσι. Εγώ πάντως αν είχα το προηγούμενο μοντέλο δεν θα το άλλαζα για το συγκεκριμένο. Και όπως σας είπα πριν, το προηγούμενο μοντέλο έχει πιο έντονα δυναμικά χαρακτηριστικά. Τώρα, από το να έρθει από μια άλλη μοτοσικλέτα σε αυτό, φυσικά και θα το πρότεινα, γιατί είναι ένα κορυφαίο μοντέλο. Είναι μια σπορ πρόταση στη συγκεκριμένη κατηγορία, ίσως η πιο σπορ πρόταση που υπάρχει. Αλλά πλέον στην αγορά υπάρχουν αρκετά μεταχειρισμένα από τα μοντέλα τα προηγούμενα, οπότε μπορεί να κοιτάξει και η Κίνα. Τώρα, εδώ σε χαμηλές ταχύτητες με πρώτη δεν υπάρχει απότομο τίναγμα, αλλά και από την άλλη η επιτάχυνση είναι λίγο, δεν ξέρω, λίγο νοθρή. Από τις 4 και πάνω αρχίζει να ξυπνάει λίγο ο κινητήρας και να έχει σωστή απόκριση. Επίσης, μπορείς να διαμορφώσεις και το engine braking, δηλαδή το φρένο από τον κινητήρα και το σασμάν. Ωραία, να το κάνεις περισσότερο ή λιγότερο παρεμβατικό.
Γενικότερα μπορείς να κάνεις τα πάντα στη συγκεκριμένη μοτοσικλέτα, από όψη διαμόρφωσης, ρυθμίσεις κινητήρα, ABS, φρένο κινητήρα, riding modes, τα πάντα. Βέβαια όλα αυτά τα περισσότερα είναι και έξτρα πακέτα. Έχει και μία μπριζούλα εδώ πέρα, η οποία μπορεί να χρησιμεύσει άμα θέλεις να φορτίσεις κάποιο κινητό τηλέφωνο. Και έχει ωριμάσει. Έχει ηρεμήσει λίγο θα έλεγα. Είναι μία μοτοσικλέτα που θα σε καλύψει σε κάθε πτυχή της οδηγικής σου ανησυχίας. Είτε είναι αυτό η οδήγηση, είτε είναι το ταξίδι, είτε είναι η αστική μετακίνηση, είτε οτιδήποτε άλλο μπορεί να θέλει ο καθένας. Αυτό ήταν και το σημερινό review, φίλοι μου. Εύχομαι να σας άρεσε. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να οδηγείτε προσεκτικά.